κρατήσουν και πρέπει να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Γιατί και οι Αμερικανοί μας πιέζουν να ορευθήσουμε η Παναγκλυπίδα, αλλά όχι ΑΟΣ. Αν λένε γραφτικά Ελλάδα και Κύπρος, οριοθετήσουν ΑΟΣ. Και δεν πάρουν τα συμβόλαια οι Αμερικανοί από τώρα. Και θα πάρουν αργότερα, αφού οριοθετήσουμε. Λόγω φόρων θα χάσουν πάρα πολλά λεφτά. Άκουγα με εμένα, για να μαθαίνεις το πρέπει. Οι Αμερικανοί θέλουν να πάρουν τα συμβόλαια πριν γίνει η οριοθέτηση της Ελλάδας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Βάζουν την Τουρκία από πάνω να μας δημιουργεί προβληματάκια και προβλήματα, ώστε να φοβόμαστε, να πάρουν τα συμβόλαια και μετά μας πούν οριοθέτηση της Ελλάδος. Διότι αν οριοθετείς και πας το συμβόλαιο μετά, πληρώνεις αρκετούς. Έτσι όμως, παίρνει συμβόλαια. Δεν υπάρχει ΑΟΣ, διαφορετικό φορολογικό αναστός. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή πόσο πολύ πληρώνει το παιχνίδι και πόσο φελήθες ότι κυβερνούν και πόσο ανώτατοι νομίζουν ότι κυβερνούν την Ελλάδα. Το επόμενο βέβαια είναι ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί που δεν θέλουν να κάνουν ΑΟΣ. Είναι και οι Έλληνες εδώ, οι δικοί μας επιχειρηματίες. Οι λαθρέμποροι πετρελαίου και οι έμποροι πετρελαίου. Διότι ο μεν έμπορος πετρελαίου, αν η Ελλάδα βγάλει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αποψηλώνεται πάνω από τον Γαλλικό Πελούζος, ο οποίος κονομάει από το πιο ακριβό φυσικό αέριο αυτός και κάποιοι άλλοι από την Δημοκρατία, γιατί η Ελλάδα πληρώνει το πιο ακριβό φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Είναι η συμφωνία του Καραμαλή αυτή. Τώρα πώς έγινε και κάτι τέτοια συμφωνία παρά έτσι και μουσικά, δεν ξέρω, δικό σου θέμα είναι. Καραμαλική είναι, ψηφίστε τους. Αλλά ακούστε και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και οι εταιρείες όπως ο Μαρτυρογιάς, όπως έχει ληστεί δικά του, ο Λάκης που έχουν ληστεί δικά τους, τους συμβαίνει να μεταφέρουν το πετρέλαιο μεταξύ από τα πλοία τους. Να το φέρουν εδώ, για να μπορούν να το πλέον όσο θέλουν και ταυτόχρονα να εισφέρουν και οι άλλοι τα υποσύνολά τους στο λαθρεπόρι, τα λόγια να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ και λέει και πάνε δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν συμφωνεί. Δεν κορονοϊδάνε. Τι το μοιάζει το Βελόπουλο που έχει δηληστήριο, αν η Ελλάδα έχει στοχεύσει. Κονομάει αυτό και η οικογένειά του. Τι το μοιάζει με τον γραμμένο. Αναφέρομαι στο Μαρτυρογιάννη, στο Λάτσιο, στο Γραμμένο και σε μένα, να ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί λοιπόν είναι μεταπράτες. Ο μεταπράτης δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει παραγωγός χώρα πετρελαίου. Αυτά είναι τα αυτονόητα που δεν ξέρετε. Αυτά είναι τα αυτονόητα που δεν σας είπα ποτέ. Και για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, την Τουρκία, φίλες και φίλοι, τη στηρίζουν και Έλληνες πολιτικοί και φιλίες. Ο Χριστοφοράκος, ξέρετε τον αγαπώ στον Ιντοντεμιρέ. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρεις. Η γυναίκα του ήταν κόρη του Μιρέ. Να μην θυμίσω την κουμπαριά του Ερντογκάν με τον Καραμαλή. Να μην θυμίσω, ρε παιδί μου, τις καλές σχέσεις της κυρίας Κουτσίκου, του Αντρός, του κυρίου, πώς το λέγαμε τον Κουτσίκο, με την Τουρκία. Πάντοτε υπήρχε εδώ και μια 20ετία μια γέφυρα συνεννόησης σε επίπεδο Έλληνας-Τουρκικής φιλίας. Αυτά τα παπαγαλάκια της Ερντογκής φιλίας που κάναν business, και να κάνουν business με τον Κότς και όλους αυτούς και με τον Καν. Γιατί τα λιμάνια θέλουν να πάρουν οι Τούρκοι. Δεν είναι τυχαίες επιλογές τους. Το λέω αυθαίως και το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Ήθελαν αυτό που σας λέω πολλές φορές. Να αποψηλώσουν τη δυναμική της Ελλάδος. Το πέτυχαν για δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το 1923 η Ελλάδα είχε 7 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Τουρκία είχε 11. Η Ελλάδα είχε βιομηχανία. Η Τουρκία δεν είχε τίποτα. Σήμερα η Τουρκία είναι 60-70, δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς είμαστε 11 με το ζόρι. Καταλαβαίνετε για ποιον πράγμα μιλάμε. Σήμερα η Τουρκία είναι οικονομικός κολοσσός G20 και η Ελλάδα πτωχευμένη. Ποιος θέλει αυτό ρε εσείς, το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό. Ποιος θέλει, ο Βενιζέλος θέλει, ας πω ευθέως. Οι υπόλοιποι κυβέρνησαν, ο Παπανδρέου, ο Γιώργιος, ο Ανδρέας, ο Καραμαλής, όλοι αυτοί οι βασιλείς, όλοι αυτοί που έπρεπε να είναι τομές. Σας τα λέω με πολύ απλά λόγια να καταλάβετε και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να παράγει πλούτο. Δεν έχει την ικανότητα το πολιτικό προσωπικό να το κάνει. Αυτό το πρόβλημά μας. Και βέβαια, για να σας αποδείξω πόσο σχεδιασμένα καλά είναι τα πράγματα, όταν ήμουν στη Βουλή, επιχειρήθηκε από τον κύριο Βενιζέλο και από τότε που ήταν ο υπουργός Άμυνας μαζί με τον Παναγιωτόπουλο τον πάνω. Δεν ξέρω, εκούσια να πω, ακούσια να πω. Ο Βενιζέλος δεν είχε πολύ εκούσιος, αλλά ακούσια το δεκτό εγώ ακούσια. Η Στρογγύλη, που είναι ένα νησί κομβική σημασία για την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, να φύγει από εκεί το άγγιμα και να προκυρηθεί αρχαιολογικός χώρος. Εάν το κάναμε αυτό, που σημαίνει δεν υπάρχει οικονομική ζωή, κάναμε την άποψη της Στρογγύλης. Τότε βγήκα εγώ στη Βουλή, ούρλιαξα, φώναξα και το διόρθωσα σε 2 μήνες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αφήνουν και εύκολες πόρτες για να μπορούν
αλλάξουν μετά από 10-15 χρόνια, ας πούμε, δεν φταίμε εμείς, ο χρόνος και ο καιρό. Τι λένε τώρα οι ΣΥΡΙΖΕ? Μα η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε επιθετικό προσδιορισμό. Μα το ΠΑΣΟΚ το δέχτηκε. Εμείς τι να κάνουμε άλλωστε? Καταλαβαίνετε, σας λέω. Θέλουν άλλοθιες προδοσίες τους. Και το άλλοθι είναι οι προηγούμενοι πάντα. Γιατί ο επόμενος θα βρίσκει έτοιμα αυτά που βλέπετε είναι γεωθήσεις πως γίνονται στο υπέρασος. Ο Λάτς παραδείγματος χάρη, σήματα από όλα, δεν υπάρχει. Σήματα έχω πάρει στο κρανίο, τα από όλα. Ούτε πατρινιάς με διαφέρει, τον πόπο μας κανένας τους. Κανένας, πατρίδα με διαφέρει. Ο Λάτς παραδείγματος χάρη, χρωστάει τα ΕΠΕ χρωστούν 1,5 δις περίπου. Δηλαδή και παραπάνω, 1,600. Ίσως και παραπάνω. Ο Λάτς λοιπόν που έχει το 50% των ΕΠΕ χρωστάει 900 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο και με μια μακέτα πήρε το ελληνικό. Τα ακούστε γραμμένε. Τι με δώσεις, ότι δώσεις θα πάρεις εδώ. Καταλάβατε, σας είπα. Ο άνθρωπος από τα ΕΠΕ χρωστούν, παιδιά. Χρωστάνε λεφτά, τι να κάνουμε τώρα.